Καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο εδώ στο Pookies Pocket Addict για τους παλιούς. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα κάνουμε ένα ακόμη οδηγό. Κάναμε την προηγούμενη φορά για εύκολα χρήματα, αν θυμηθώ κάπου θα εμφανιστεί. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα προσπαθήσω να εξηγήσω μερικά πράγματα που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε στο competitive κομμάτι του παιχνιδιού. Και όχι σαν το Azumarill εδώ που κοιμάται. Καταρχάς, αν είναι να βαθμολογήσω τον εαυτό μου από το 1 μέχρι το 10 για στο competitive κομμάτι, θα του βάζα ένα 1. Η εξάδα που χρησιμοποιώ, τα Pokémon δηλαδή που χρησιμοποιώ, είναι Pokémon που μου αρέσουν σχεδιαστικά, είτε το shiny form τους, είτε το σχέδιο τους, και δεν χρησιμοποιώ Pokémon τα οποία είναι σημαντικά για το VGC. Και αν βλέπετε αυτό το βίντεο και θέλετε να ασχοληθείτε πιο έντονα με το competitive κομμάτι και να γίνετε καλύτεροι όντως, αφήστε στην άκρη τα συναισθήματα. Goodbye, my lover. Και επιλέξτε Pokémon που πραγματικά είναι δυνατά, μην κάνετε το λάθος που κάνω εγώ, γιατί πιστέψτε με, θα φάτε ξύλο. Έτσι πρέπει να κάνουμε ξύλο, ε! Ξύλο παντού! Ντου! Ντου! Παντού! Ξύλο! Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Ξύλο! Ξύλο! Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, αν θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά με αυτό το κομμάτι, είναι να παρακολουθήσετε κάποια live stream, κάποια βίντεο στο YouTube. Μπαμ! Μπαμ! Να δείτε τι Pokémon παίζουν γενικά στο online κομμάτι του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγα τα Pokémon, δηλαδή μπορεί να είναι και 10 Pokémon και ανακυκλώνονται στις διάφορες ομάδες, οπότε εσείς θα δείτε ποια είναι αυτά τα Pokémon. Θα σκεφτείτε κάποια δικά σας Pokémon, κάποιες ιδέες δικές σας που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα Pokémon και θα καταλήξετε σε μια εξάδα. Τώρα, δεν μπορώ να βοηθήσω για το χτίσιμο της εξάδας και εδώ θα επισημάνω τα διάφορα, όχι τα διάφορα, το Facebook group Greek VGC, το οποίο πραγματικά τα παιδιά δίνουν πόνο, ξέρετε τα παιδιά και από το Pokémania, είναι ο Ποθητός, ο Γρηγόρης, η Αντελίνα που τρέχουν το group και πραγματικά αξίζουν χίλια μπράβο. Τώρα, το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να γίνετε μέλος στον Discord server τους, που πραγματικά το πιστεύω ότι 24 ώρες στο 24ωρο κάποιος θα υπάρχει μέσα να σας βοηθήσει. Υπάρχουν εκεί βετεράνοι, θα λέγα, του Pokémon VGC, από Pokémon XY, από Pokémon Moon Sun, δεν ξέρω, που παίζουν τόσα χρόνια και ασχολούνται με το competitive κομμάτι, οπότε είναι ανοιχτές εγκυκλοπαίδειες, πιστεύω, αυτά τα παιδιά και μπορούν να σας βοηθήσουν να φτιάξετε δική σας ομάδα και τα λοιπά. Εγώ απλά σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω τι είναι τα IVs, τα EVs, τι είναι τα Nature, τα Abilities που ακούτε μερικές φορές και δεν ξέρετε τι είναι, έτσι ήμουν και εγώ. Οπότε αυτά πιστεύω ότι είμαι σε έναν καλό βαθμό να τα αναγνωρίζω και να τα ξέρω, οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να σας βοηθήσω. Είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και έρχεται και το event με το Charizard για δεύτερη φορά, να πατήσουμε πάνω σε αυτό το event και να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Εντάξει λοιπόν, πείτε ότι έχετε δει τα live stream, έχετε δει βίντεο, έχετε δει τα Pokémon που παίζουν στις ομάδες. Boom! Uppercut! Uppercut! Και το νούμερο ένα Pokémon είναι το Charizard. Βλέπετε εδώ είναι Fire Flying Type και έχει ως Terra Type το Dragon. Οπότε το Azumarill είναι ένα Pokémon το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει το Charizard, είναι Fairy Type, Water Type, έχει Terra το Fairy Type του, οπότε είναι δυνατό κόντρα στις Fire Type κινήσεις, μπορεί να αντέξει Flying Type κινήσεις γιατί είναι bulky και έχει ως Terra το Fairy το οποίο αντιμετωπίζει τον Dragon με Super Effective. Είναι και καλό ανέκδοτο ότι το Charizard επιτέλους είναι Dragon Type. Οπότε θα φτιάξουμε λοιπόν ένα Azumarill για να μπορεί να νικήσει το Charizard και οποιοδήποτε άλλο Pokémon θέλετε να αντιμετωπίσετε στο VGC. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να προσέξετε σε ένα Pokémon που θα επιλέξετε για την ομάδα σας είναι τα individual values, δηλαδή οι ατομικές αξίες των Pokémon. Cringe. Γνωστά και ως IVs. Λογικά θα εμφανιστεί και ένας πίνακας τώρα στην οθόνη σας, ο οποίος θα εξηγά τι είναι το κάθε τι. Λοιπόν, τα IVs χωρίζονται σε 6 στάδια, ας το πούμε, και ουσιαστικά είναι μια βαθμολογία για κάθε stat του Pokémon σας, Attack, HP, Speed, Defense, Special Defense, τα πάντα. Το χειρότερο είναι το No Good, βασικά δεν είναι χειρότερο, δηλαδή αν παίζετε με Trick Room,
θέλετε το σπίτι σας να είναι χάγια, οπότε θα πάτε για no good. Αυτά θα τα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ σε στρατηγικές κτλ. Οπότε το no good ας θεωρήσουμε ότι είναι το χειρότερο. Μετά πάμε για decent, pretty good, very good, fantastic και best. Τώρα οι πόντοι χωρίζονται από 0 μέχρι 31 και βλέπετε στον πίνακα πως χωρίζονται αναλόγως του στάδιου που βρίσκεται το stat σας. Τώρα βρίσκοντας wild Pokemon ή Pokemon σε raids, τα οποία είναι ένα αστέρι, δύο αστέρια, ξέρω εγώ, μην περιμένετε τα EVs να είναι φοβερά. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάτε είτε για breeding, το οποίο θα εξηγήσω σε κάποιο άλλο βίντεο το πως δουλεύει, υπάρχει και το Masuda method για να πάτε για shiny κτλ. Θα το εξηγήσουμε σε ένα άλλο οδηγό. Τώρα αν έχετε ολοκληρώσει το παιχνίδι, νικώντας τους Elite Four, νικώντας την πρωταθλήτρια και έχετε στεφθεί εσείς πρωταθλήτης της περιοχής Πάλτεα, πηγαίνοντας σε ένα Pokemon Center και μιλώντας σε αυτήν εδώ την νοσοκόμα, θα σας πει ότι έχετε ξεκλειδώσει το... Δεν θέλω να βγάλω φωτογραφία. Θα σας πει ότι έχετε ξεκλειδώσει το Judge Future, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πηγαίνοντας στον boxes σας και πατώντας το κουμπί με το σταυρό. Και αυτό ουσιαστικά θα σας φανερώσει τα IVs του κάθε Pokemon. Δηλαδή βλέπετε εδώ το IV μου έχει decent HP, decent attack, έχει best defense, best special defense, speed best και πάει λέγοντας. Και αυτά θα διαφέρουν ένα Pokemon. Τώρα πάμε στο Pokemon το οποίο μας ενδιαφέρει. Είναι το Azumarill εδώ. Βλέπετε ότι το μόνο best που έχει είναι το speed και τα άλλα είναι ψιλοχάγια. Εδώ κάτω θα δείτε το Azumarill που έχω έτοιμο για τα raids με το Charizard, το οποίο έχει best HP, best attack, best defense, best speed, best special defense. Θα δείτε ότι το special attack δεν είναι τόσο καλό, pretty good, και αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πειράξει γιατί δεν το χρειάζομαι. Και ο λόγος που δεν το χρειάζομαι είναι ότι το Azumarill το έχω ως attacker και όχι ως special attacker. Τώρα αν δεν γνωρίζετε τι είναι το attacker και τι είναι το special attacker, χωρίζονται οι επιθέσεις σε physical attack και σε special attack. Εδώ θα δείτε ότι οι δύο επιθέσεις που έχω για να βαράνε είναι και οι δύο για attack, οπότε δεν χρειαζόμουν το special attack να το κάνω best. Τώρα γιατί ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Αν δεν έχετε τον judge και θέλετε να μάθετε αν το Pokemon σας είναι καλό, αν έχει τα EV στα σωστά, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε να μιλήσετε σε αυτόν εδώ τον κύριο. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να κάνετε Hyper Training είναι το Pokemon σας να είναι από 50 level έως πάνω, το οποίο ουσιαστικά κλειδώνει και στις online μάχες τα Pokemon σας στα 50 level, και αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή είναι για να μην πάτε για 40 level Pokemon σε online μάχη. Λοιπόν, και όπως θα δείτε για παράδειγμα, θα πάμε να κάνουμε ένα Hyper Training, να δείτε τι εννοούμε. Λοιπόν, αν πατήσω για παράδειγμα στο Azumarill, το οποίο έχω κάνει ήδη, θα μας πει ναι ότι έχουμε Bottle Caps 5. Βλέπετε εδώ ότι το HP, Attack, Defense, Special Defense και Speed δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε Train γιατί έχει πάει ήδη Best, άρα μπορούμε να κάνουμε μόνο το Special Attack. Εννοείται πως δεν θα το κάνω τώρα. Αν όμως επιλέξουμε να κάνουμε το Azumarill, το οποίο είπαμε έχει μόνο Best το Speed του, εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε best το attack, το HP, defense και special defense. Θα πατήσουμε το start the training και ουσιαστικά τώρα τα IVs του Azumarill μας έχουν γίνει best. Ορίστε, βλέπετε ότι έχουν γίνει hyper trained, το οποίο hyper trained ουσιαστικά σημαίνει best, οπότε μην αγχωθείτε γι' αυτό. Αν κάναμε breed και βγάζαμε stats best, θα μας έγραφε best. Απλά τώρα δείχνω άλλη μέθοδο, ξαναλέω ότι τη μέθοδο με τον breeding, με τον Ditto, θα το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα θα μου πει κάποιος, δεν έχω bottle caps στην κατοχή μου, πως τα βρίσκω. Μπορείτε να τα βρείτε, να φερμάρετε είτε από raids 5 αστεριά και πάνω αν δεν κάνω λάθος, ή απλά μπορείτε να τα βρείτε σε οποιαδήποτε κατάστημα Delibird. Νομίζω κάπου εδώ είναι, να το εδώ. Μπορείτε να πάτε για παράδειγμα εδώ και να αγοράσετε 20.000 δολάρια το ένα. Δηλαδή 100.000 για να κάνετε max 5 stats. Τα οποία θα μου πείτε είναι πολλά χρήματα και εδώ θα σας πω να δείτε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε και απλά να πάτε στην ακαδημία, να μπείτε στο τουρνουά, να σπαμάρετε A και να πάρετε 100.000
σε 10-20 λεπτά. Και εδώ απλά μπορείτε να δείτε τη διαφορά των stats που είχε το Azumarill πριν και μετά το hyper training που του κάναμε. Και εδώ να ξαναπώ ότι βεβαιωθείτε για ποια stats θέλετε να ανεβάσετε, αν είσαστε special attacker ή attacker, να καταλάβετε τις διαφορές των κινήσεων που υπάρχουν, ή απλά δεν είστε σίγουροι, ανεβάστε και τα 6 stats που υπάρχουν. Ανεβάστε και το special attack και το attack, δεν θα χάσετε κάτι. Τώρα το επόμενο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι το ability που έχει το Azumarill. Τα περισσότερα Pokemon έχουν από 2 έως 3 abilities, 2 κανονικά και ένα heightened ability. Και αυτό πάλι θα εξαρτηθεί από το τι ψάχνετε εσείς να βάλετε στην ομάδα σας. Για παράδειγμα, το Charizard εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι heightened ability το Solar Power, το οποίο ανεβάζει το special attack του όταν υπάρχει ήλιος. Απλά σε κάθε γύρο χάνει λίγο από το HP του. Αυτό το ability παίχτηκε πάρα πολύ στη Sword και Shield με Gigantamax Charizard. Μπορεί να το έχετε δει και σε κάποιο βίντεο ή σε κάποιο live stream που έχετε παρακολουθήσει, είτε στα παιδιά στο ελληνικό VGC ή σε ξένο κανάλι. Έτσι πρέπει να κάνουμε, ξύλο ε! Ξύλο παντού! Ντου! Ντου! Παντού! Ξύλο! Τώρα το Azumarill εδώ. Το Azumarill το οποίο έχω έτοιμο εγώ έχει ως ability το Huge Power, το οποίο διπλασιάζει το attack stat του Pokemon, και εδώ έχει το Thick Fat, το οποίο δεν μας χρειάζεται καθόλου. Βασικά θα μου πείτε ότι μπορεί να χρειαστεί για το Charizard, καθώς μειώνει τον damage που θα δεχτείτε από Fire και Ice type moves, αλλά εμείς πάμε για attack, πάμε για full attack βασικά για να πέσει το Charizard, οπότε θα χρειαστούμε το Huge Power. Λοιπόν, το Huge Power του Azumarill είναι σαν δεύτερο ability, οπότε δεν είναι hidden ability. Θα χρειαστούμε μια απλή καψούλα, την οποία μπορείτε να βρείτε είτε σε ένα κατάστημα Chansey, είτε να ρίξετε 5 ή 6 αστέρια rate. Υπάρχει εδώ το ability capsule, θα το αγοράσουμε. Έχω ξεμείνει εντελώς από χρήματα. Τώρα, αν χρειαζόμασταν κάποιο hidden ability, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη κάψουλα, την οποία μπορείτε εύκολα να φερμάρετε στο επερχόμενο event που έρχεται με το Charizard, γιατί εγώ είχα μαζέψει 4-5 θυμάμαι και έχω κάνει λίγα raids από Charizard, και δίνοντας γενικά αυτή την κάψουλα σε κάποιο Pokemon θα πάρει αυτόματα το Heightened Ability. Τώρα εμείς θέλουμε το δεύτερο Ability όμως του Azumarill, και θα δείτε ότι το Ability του έχει γίνει τώρα Huge Power. Οπότε έχοντας κάνει τα IVs, έχοντας διαλέξει το Ability του Azumarill, πάμε τώρα να δούμε τι είναι τα Nature. Τα Nature το Pokemon ουσιαστικά είναι αυτά που ανεβάζουν είτε κατεβάζουν κάποια stats. Βλέπετε εδώ το Azumarill για παράδειγμα είναι Timid Nature, το οποίο κατεβάζει το attack και ανεβάζει το speed. Αυτό είναι άσχημο γιατί εμείς θέλουμε υψηλό attack και σχετικά καλό speed, έτσι. Λογικά θα υπάρξει και εδώ ένας πίνακας που θα εξηγά το κάθε nature, τι ανεβάζει, τι κατεβάζει και ξέρω εγώ, και ανάλογος της προτίμησής σας θα επιλέξετε εσείς τι θέλετε. Το Azumarill εδώ το έχω φτιάξει έτσι ώστε να ανεβάζει attack και να κατεβάζει special attack, γιατί δεν έχω special attack κίνηση και θέλουμε attack. Το θετικό σε αυτό το σημείο είναι ότι τα διάφορα mints τα οποία μπορούμε να βρούμε και να δώσουμε σε κάποιο Pokemon τα βρίσκουμε είτε κάτω στο έδαφος είτε σε raids. Γενικά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εσάς που να μην έχει βρει στο ένα mint κάτω στο έδαφος. Μπορούμε να τα αγοράσουμε και όλα είναι σχετικά φθηνά. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε το Azumarill. Τα κόκκινα είναι για attack, ότι ανεβάζει το attack και κατεβάζει κάτι άλλο. Εμείς πρέπει να πάμε για adamant, δηλαδή να ανεβάζει το attack και να ρίχνει το special attack όπως έχω αναφέρει και πριν. Τώρα αν κάποιος από εσάς ήθελε speed, να ανεβάζει speed και να κατεβάζει special attack, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το κάνετε jolly. Θα του δώσετε ένα jolly mint και να ανεβάσει το speed σας και να ρίξει το special attack. Όμως εμείς θα τον κάνουμε attacker, οπότε θα του δώσουμε το adamant mint και θα έχουν ανεβεί τα stats του για λίγο. Ξεχνάω να βγάζω screenshot το πριν και το μετά, παιδιά. Εσείς μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να το ξανασυνεχίσετε για να δείτε. Αν θυμάμαι καλά, το attack του ήταν περίπου στο 50-53, κάπου εκεί ήταν το attack, και βλέπετε τώρα που έχουμε αλλάξει το nature ότι έχει πάει 77 το attack, το οποίο είναι ένα σημαντικό boost. Τώρα έχοντας κάνει τα IVs, έχοντας κάνει το nature, έχοντας κάνει το ability του Azumarill, πάμε να δούμε το moveset, το οποίο είναι εύκολο να το αλλάξει κάποιος αυτό το παιχνίδι και αυτό πραγματικά μου αρέσει. Θα πάμε εδώ στις κινήσεις, θα πατήσουμε το A, να αλλάξουμε
change moves λέει, πατώντας το A. Α, να δείξω καταρχάς ότι το Azumarill λέγει Hydro Pump, το οποίο βλέπετε την κατηγορία της κίνησης είναι Special Attack, οπότε δεν τη χρειαζόμαστε. Double Edge και Super Powering Attack, το οποίο μας κάνει προφανώς, αλλά επειδή εμείς θα πάμε για Charizard, εννοείται δεν μας κάνει. Θα πάμε να αλλάξουμε λοιπόν τις κινήσεις. Remember Moves. Θα πάμε για Play Rough, το οποίο είναι Fairy Type κίνηση, είναι Attack κίνηση και είναι Super Effective εναντίον Dragon Type. Θα φύγουμε το Super Power λέγω. Θα μάθουμε και ένα Aqua Tail, να έχουμε και μια Water Type κίνηση και συνδυασμό παιδιά με Rain Dance, το οποίο εγώ προσωπικά το σέταρα στα Rage με το Charizard, έτσι ώστε να δώσει ένα boost στις Water Type κινήσεις και να μειώσει την επίθεση των Fire Type κινήσεων του Charizard. Θα αφήσουμε λοιπόν το Rain Dance, Play Rough, Aqua Tail στη θέση του Double Edge. Τώρα να σας δείξω, βασικά να δείξουμε τώρα και πώς μεταφέρουμε τις κινήσεις Egg Move, γιατί αναγκαστικά πρέπει να σας δείξω και τον Bellintra ή να το αφήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Θα το αφήσω σε κάποιο άλλο βίντεο να δείξουμε μαζί με τον Breeding το πώς μεταφέρεται το Bellintra στο Azumarill, γιατί βλέπετε ότι δεν μπορεί να το μάθει ανεβαίνοντας level, οπότε θα αφήσουμε τον Bellintra σε κάποιο άλλο βίντεο. Απλά εσείς πείτε ότι αυτό είναι το moveset που θέλετε να ακολουθήσετε για να ρίξετε το Charizard. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε ένα αντικείμενο το οποίο θα δώσουμε στο Azumarill, γιατί είναι αναγκαίο και τα 6 Pokémon της ομάδας σας που θα πάτε για online αγώνες να κρατάνε κάποιο αντικείμενο το οποίο θα τους βοηθήσει. Είτε θα βοηθήσει το Pokémon κατά αυτό, είτε θα βοηθήσει η ολόκληρη την ομάδα σας. Για παράδειγμα το Azumarill, μιας και θα πάει για Bellindrum και θα χάσει κάποιο HP, εγώ το χρησιμοποίησα με Citrus Berry, το οποίο θα χυλάρει λίγο amount από το HP του όταν πάει Bellintra. Τώρα για τα αντικείμενα παιδιά πρέπει να ψάξετε κι εσείς και αναλόγως της ομάδας που θα χτίσετε θα πρέπει να του δώσετε το κατάλληλο αντικείμενο και ξέρω εγώ, οπότε τώρα κάθε Pokémon εννοείται ότι πρέπει να κρατάει και διαφορετικό αντικείμενο. Λοιπόν, τώρα το Azumarill μας είναι έτοιμο και σε θέμα ability και σε θέμα nature και σε θέμα αντικείμενου και σε θέμα moveset. Το μόνο που μας λείπει είναι τα EVs. Θα μου πείτε τώρα τα κάναμε. Δεν τα κάναμε. Είναι τα IVs και είναι και τα EVs. Τα EVs είναι effort values, δηλαδή πόντι προσπάθειας, κάτι τέτοιο. Στα ελληνικά. Cringe. Είσαι cringe. Αν πάμε λοιπόν εδώ, check summary, πάμε στα stats, πατήσουμε το L να αλλάξουμε σε graph view. Θα δείτε δεξιά του attack και το speed ότι το διάγραμμα εκεί είναι full και θα βλέπετε και τα αστέρια που θα ανάβουν και θα σβήνουν, θα εμφανίζονται στην οθόνη σας, που σημαίνει ότι τα EVs σε attack και speed είναι max. Λοιπόν, κάθε stat μπορεί να πάρει μέχρι 252 πόντους, αλλά μόνο 2 stats, δηλαδή το attack έχει 252 points, το speed έχει 252 points και μπορείς να μοιράσεις ακόμη 4 points σε κάποιο άλλο stat που θέλεις, είτε defense, είτε special defense, είτε special attack, είτε HP. Δεν είναι αναγκαίο αν δεν θέλεις να μαξάρεις κάποιο stat, δηλαδή θα δείτε εδώ το Azumarill, έχω μόνο max το attack του, έχω λίγο το special defense, λίγο πριν το max και έχω λίγο speed και HP. Γενικά μπορείτε να παίξετε αναλόγως τι θέλετε στο καθένα, οι περισσότεροι παίζουν max speed, max attack, είτε special attack. Τώρα αν θέλεις να κάνεις κάτι bulky θα του δώσεις HP, θα του δώσεις defense, special defense. Αλλά μόνο 2 stats μπορείς να μαξάρεις, σε μόνο 2 stats μπορείς να δώσεις 252 πόντους και θα σου περισσέψουν 4. Τώρα αυτά τα EVs που τα βρίσκουν. Μπορούμε να τα βρούμε είτε μέσω feather, τα οποία βρίσκουμε κάτω στο έδαφος, είτε σε rates νομίζω. Αν αφήνουν, νομίζω αφήνουν, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως κάτω στο έδαφος βρίσκεται 100% feathers. Τώρα το κάθε feather δίνει ένα πόντο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να μαξάρεις τα EVs με feathers. Δηλαδή πρέπει να δώσετε 252 από το καθένα για κάθε stat, για κάθε Pokémon. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το πράγμα και δεν το συνιστά κανένας. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε τους 4 πόντους που θα περισσέψουν όπως έχουμε πει. Δηλαδή να δώσετε 4 health στο Azumarill. Να μην δώσετε παραπάνω γιατί δεν θα σας αφήσει μετά να μαξάρετε τα άλλα stats. Και τώρα στην οθόνη σας θα ξαναδείτε ένα πίνακα με κάθε Pokémon Wild
και κάθε IVs που δίνει, το οποίο είναι unique, δηλαδή ένα συγκεκριμένο Pokemon θα σας δώσει attack, ένα άλλο θα σας δώσει defense και απλά το βρίσκεται στις wild περιοχές, το πολεμάτε και σας δίνει τα EV points που χρειάζεστε. Τώρα, κάθε μία μάχη με ένα wild Pokemon σας δίνει 2 EVs. Θα μου πείτε είναι λίγα, θα μου πείτε το feather δίνει 1 και η μάχη δίνει 2. Μην αγχωρηθείτε, έχουμε αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσθέσουν και άλλα EVs. Λοιπόν, θα πάμε να βρούμε εδώ τα αντικείμενα, τα power αντικείμενα, power bracer, power belt, power band, power anklet, power weight, τα οποία δίνουν EVs. Μην αγχωθείτε για τον description, δεν είναι κάτι κακό. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα το power bracer το οποίο θα χρειαστούμε. Ανεβάζει το attack αλλά ρίχνει λίγο το speed του Pokemon στη μάχη. Βάζοντας ένα power αντικείμενο στο Pokemon σας, παίρνετε συν 8 EVs, δηλαδή 2 με τη μάχη με το Wild Pokemon, συν 8 θα παίρνετε 10 EVs points για κάθε μάχη. Οπότε θεωρητικά θα χρειαστείτε 25 μάχες για κάθε stats, θα πάρετε 250 EVs. Μπορείτε να πολεμήσετε και το 26ο να πάρετε 252 που είναι το max ή να δώσετε κάποιο feather για να μαξάρετε το stats σας. Τώρα ένας άλλος τρόπος και πιο γρήγορος σίγουρα, αλλά θέλει αρκετό χρήμα για να το κάνετε, είναι να βρείτε ένα chancy supply πάλι, ένα chancy κατάστημα, να πετάξετε στην πόλη αυτή και να πάτε να αγοράσετε βιταμίνες. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ είναι οι βιταμίνες HP Up, Protein, Iron, Calcium, Zinc και Carpos. Κάθε μία βιταμίνη δίνει 10 EVs στο Pokemon σας, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ακριβά, τσιμπάνε λίγο. Για παράδειγμα θα χρειαστείτε περίπου 500.000 για να μαξάρετε 2 stats, περισσότερα βασικά. Και φανταστείτε ότι έχετε να κάνετε αυτό το πράγμα για 6 Pokemon, για μία ομάδα, που αν χρειαστείτε και για άλλα Pokemon θα σας πάρει μία περιουσία. Οπότε καλό είναι να πάτε με power items, να πολεμήσετε μερικά white, να αφιερώσετε λίγη ώρα παραπάνω παρά να ξοδέψετε χρήματα, που στην τελική για να μαζέψετε χρήματα πάλι θα σπαταλήσετε ώρες. Οπότε καλύτερα είναι να πάτε να πολεμήσετε κάποιο Pokemon. Και ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και shiny hunting, έτσι μπορεί να προκύψει κάποιο shiny, ποιος ξέρει. Τώρα, αν έχετε κάποιο Pokemon που ήδη έχει πολεμήσει wild Pokemon και αγχώνεστε ότι τα EVs του δεν είναι τα σωστά ή ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, για παράδειγμα εδώ τον Gardevoir το οποίο έχω χρησιμοποιήσει από την αρχή του walkthrough μου, δεν έχει τα σωστά stats, δεν έχει τα σωστά EVs, δηλαδή βλέπετε για παράδειγμα ότι έχει λίγο attack που δεν χρειάζεται για Gardevoir, είναι special attacker. Μην αγχωθείτε, υπάρχουν berries τα οποία μπορείτε να δώσετε και να αφαιρέσει τα EVs που έχει πάρει το εκάστοτε Pokemon. Ορίστε, για παράδειγμα υπάρχουν εδώ αυτά τα berries, βλέπετε, που θα γίνει πιο friendly το Pokemon σε εσάς, αλλά θα χάσει τα attack stat base points του. Οπότε αν δώσω αυτά τα berries στο Gardevoir θα χάσει τα EVs τα οποία έχει πάρει. Οπότε τώρα ό,τι attack έχει πάρει το έχει χάσει. Κοιτάξτε, έφυγε το attack του. Οπότε μην αγχωθείτε για αυτό το πράγμα. Αν κάνετε λάθος μπορείτε να δώσετε ξανά berries ή απλά κάνετε save πριν κάνετε τα EVs και ξαναξεκινάτε το παιχνίδι. Οπότε ξαναθυμίζουμε εντάχει, πρέπει να έχουμε IVs σωστά. Βλέπετε εδώ best HP, attack, defense, speed, special defense, special attack, δεν μας μοιάζει. Το συγκεκριμένο Pokemon είναι attacker, το συγκεκριμένο Pokemon είναι το καλύτερο που έχει υπάρξει, το καλύτερο που έχει σχεδιαστεί, το λατρεύω. You so fucking precious when you smile. Βλέπετε εδώ και το nature είναι sassy, δηλαδή ανεβάζει το speed, κατεβάζει το special attack, το θέλω έτσι λίγο πιο γρήγορο. Έχουμε και τα EVs εδώ, το οποίο είναι μαξαρισμένο attack, δεν ξέρω γιατί δεν είναι μαξαρισμένο το speed, κάτι πήγε λάθος. Okay, το προσπερνάμε. Βλέπουμε ability Mold Breaker, αυτό μου έκανε εμένα, το οποίο δεν επηρεάζεται από το ability του άλλου Pokemon στο οποίο επιτίθεται. Βλέπετε και τις επιθέσεις, οι οποίες είναι Attack Moves, Knock Off, Fake Out, Gigantor Hammer και το Sword Dance για να ανεβάζει το attack του. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο του βίντεο ότι σχεδιάζουμε με τα παιδιά του VGC, συγκεκριμένα με τον Ποθητό, δεν ξέρω και άλλα παιδιά θέλουν και θα συμμετάσχουν σε αυτό το βίντεο. Θα μπούμε πιο βαθιά στο VGC,
στο competitive content και θα, βασικά εγώ θα ρωτάω ερωτήσεις στα παιδιά και θα μου απαντάνε και αυτά, γιατί και εγώ πραγματικά δεν ξέρω να αναλύσω περισσότερα. Θα ρωτάμε είτε δικές σας ερωτήσεις αν θέλετε να αφήσετε κάτω στα σχόλια, είτε δικές μου ερωτήσεις για το πώς χτίζεις μια ομάδα, τι πρέπει να προσέξεις, τι σκέφτεσαι για να χτίσεις αυτή την ομάδα, τι κοιτάζεις, τι δεν κοιτάζεις, τι πρέπει να προσέξεις περισσότερο και γενικά τι πίνουν αυτοί που σκέφτονται αυτές τις ομάδες. Νομίζω αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Κάντε like, σας άρεσε, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω. Αν σας βοήθησε, ποιον άλλο οδηγό θέλετε να κάνουμε, τι άλλο θέλετε να μάθετε. Αν σας βοήθησε το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά να περνάτε. Γεια σας.